Μεγαλύτερη από κάθε προσδοκία ήταν η συμμετοχή στον αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων με τον οποίο άνοιξε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 13ου γύρου λίμνης Ιωαννίνων, ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Μαβίλη δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα. Στη γραμμή της εκκίνησης βρέθηκαν 852 δρομείς, οι οποίοι χάρηκαν την μοναδική διαδρομή. Στις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης τερμάτισαν η Νέστορας Κολλιός του Αξίου Ιωαννίνων με χρόνο 16,11, Απόλλων Γεωργίου με χρόνο 16,40 και Ανδρέας Μακρύς με χρόνο 16,45. Στις γυναίκες πρώτη η 14χρονη Λιάνα Χατζηπαναγιώτη, δεύτερη τερμάτισε η Δήμητρα Ανδρούτσου με 18,54 και τρίτη η Αλεξάνδρα Περιστερά με 20,21. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα ήταν η συμμετοχή του βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αμυρά και ενός ιερέα ο οποίος έτρεξε με τα ράσα. Το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους έστειλαν και φέτος τα άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους που συμμετείχαν στον παραλίμνιο δρόμο ενός χιλιόμετρου για αμαία, ο οποίος άνοιξε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του γύρου λίμνης. Συνολικά συμμετείχαν 65 άτομα με αναπηρία διαφόρων μορφών σε έναν αγώνα που είχε μόνο νικητές και όλοι κέρδισαν το πιο ζεστό χειροκρότημα των θεατών, αλλά και το συλλεκτικό μετάλλιο της διοργάνωσης. Μαζί με αυτούς και οι γονείς και οι υπεύθυνοι δομών που τους συνόδευαν, φωνάζοντας δυνατά ότι η αναπηρία δεν είναι ντροπή. Στον αγώνα συμμετείχαν μεταξύ άλλων παιδιά και ενήλικες που βρίσκονται υπό την αιγίδα της ΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αμαία Κυψέλη Ιωαννίνων, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων Υπήρου, της Στέγης Αυτιστικών Ελένη Γύρα και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Μέριμνα, καθώς και τα μέλη της διοίκησης του Νομαρχιακού Σωματείου Αμαία Ιωαννίνων, Αστερινός Μάνθος και Δημήτρης Αργυρός. Έναν αγώνα που όλο μεγαλώνει και αποτελεί κομμάτι του Lake Run είναι το Family Run, στο οποίο συμμετέχουν δεκάδες οικογένειες. Γονείς, παιδιά, παππούδες και κάθε πιθανό συνδυασμός έτρεξαν χίλια μέτρα στο παραλίμνιο δρόμο, διασκέδασαν και τερμάτισαν φιασμένοι χέρι-χέρι στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις που τα παιδιά άφησαν πίσω τους γονείς, οι οποίοι δεν αποδείχθηκαν και τόσο καλά προπονημένοι. Ανάμεσά τους, η νικήτρια του δεύτερου γύρου λίμνης, Αλεξάνδρα Ζούγκου, η οποία έτρεξε με το μικρό Αλκίνο και το σύζυγό της, δηλώνοντας πως μπορεί να επέλεξε μια μικρή απόσταση, ωστόσο είναι ολοκλήρωση να τρέχεις με την οικογένειά σου. Όμορφες εικόνες χάρισε για ακόμη μια χρονιά ο αγώνας Μαμά Καρότσι, χορηγός του οποίου ήταν για τέταρτη χρονιά η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη. Αν και άτυποι νικητές αναδείχθηκαν δύο μπαμπάδες με τα παιδιά τους στο καρότσι, οι μαμάδες έδωσαν και φέτος δυναμικό παρόν, με κάποιες από αυτές να έχουν συμμετοχή επί σειρά ετών. 4, 3, 2, 1, πάμε! Στον τερματισμό της μαμάδας περίμενε μια όμορφη έκπληξη, καθώς ο υπεύθυνος τύπου της γαλακτοβιομηχανίας Ζωδόνη, ο οποίος έδωσε και την εκκίνηση του Μαμά Καρότσι, μοίρασε με τη βοήθεια των εθελοντών προϊόντα Ζωδόνη σε όλες τις συμμετέχουσες.
είναι εξαιρετικά και όχι μόνο με προσφορά για την Πανηπυρωτική Ένωση για τον Ελληνικό Διαβήτη.